Βασίλειο Φωράνιε, παράθυρο του πνεύμα τη Εκκλησία, ο πανταχού παρών και τα πάντα καιρών, ο Θησαυρό Αγαθών, ο Θησαυρό Ιωσήγο, σε τέτοιε και στην ημίτη τη καθάριση των μάρων, από πάλι τη γύρω και τόσο να βαθέσει τα συγχασμών. Αμήν. Όλοι μαζί. Την ώρα ότι θα και ο Ναβουκοδονοσόρ, ο οποίος το και αυτό είναι το προδέχθηκε με το σανά. Μεγάλη βασιλιά λέει, να μην μας φέρεις, αλλά αυτός όμως τους εχμαλώτησε και το βασιλιά ακόμα, τους πήρε εχμαλώτους. Και τους πήγανε στη Βαβυλώνα, στη Μεσοποταμία. Βάθη της Ασίας. Και είπε ο βασιλιάς ο Ναβουκοδονοσόρ στον Αριόχ, να πάει να διαλέξεις, λέει, τέσσερα παιδιά από τη φυλή των Εβραίων, διότι είναι έξυπνος. Θα τους αλλάξουμε τα ονόματα, αλλά να είναι ξύπνη. Και πήγε, διάλεξε τέσσερα παιδιά, τα πιο ωραία, τον Ασαρία, τον Μισαήλ και τον Ανανία και τον Δανίλ. Σου παρουσίασε τον βασιλιά και ο βασιλιάς τα χάρισε τα παιδιά, πανέξυπνα ήταν. Και γερά στην υγεία. Και πολύ γερά στην υγεία. Τους λέει τώρα θα τους αλλάξω τα ονόματα. Το μεν Μισαήλ. Τον όνομα σε στεγρά. Μισάκ και Αβδεναγό. Τα τρία. Και το Δανίλ τον όνομα σε Βατασάσα. Και οι τέσσερις. Του έδωσε άλλα ονόματα. Πρόσεξε καλά, του λέει, είσαι υπεύθυνος, θα τα ταΐσεις τα παιδιά ό,τι τρώει ο βασιλιάς. Με τα βασιλικά εδέσματα. Ό,τι τρώει ο βασιλιάς, μην τυχόν και αδυνατήσουν τα παιδιά. Διότι θα
Εγώ δεν αστειεύομαι. Σατράτης, βασιλιάς. Δεν αστειεύομαι. Αλλά ο Δανείο όμως έβαλε στην καρδιά του και να μην μειανθεί με τα βασιλικά εδέσματα. Να μην μαγαριστεί με κρέατα και με άλλα είδη. Και παρακάζεσε τον Αριό, τον υποστή του βασιλιά, να τους δίνει να τρώνε όσπρια. Και το δέχτηκε. Λέει, 10 μέρες να μας δώσεις όσπρια να τρώμε και αν δεις ό,τι αδυνατήσουμε, τότε δώσε ό,τι θέλεις να τρώμε. Σε 10 μέρες που τα ξαναπροσύρωσε τα παιδιά εκεί, τα είδε ο βασιλιάς και θαύμασε. Ροδοκόκκινη, έμπροστη, αλλά έκανε το Θεό μέσα τους. Μορφώθηκαν τα παιδιά αυτά σε μεγάλο βαθμό για να σχολείο το ομόφωνο του, ήταν μικρότερα, τα μόρφωσε και ήρθαν σε ηλικία τα παιδιά. Βλέπει ο βασιλιάς στον ύπνο του ένα όνειρο, αλλά το ξέχασε τι είδε. Το όνειρο που είδε το ξέχασε. Και κάλεσε τότε τους μάγους και τους μάντες και τους σοφούς να του πούνε τι όνειρο είδε ο βασιλιάς και την ερμηνεία και την εξήγηση. Βασιλά, του είπανε, ζήθη 101 αιώνα, λέει. Πες μας πρώτα το ενίπνιο, το όνειρο, και μετά εμείς σου λέμε την εξήγηση. Σας είπα μίχρονο τριβητή, το ξέρασε. Διέφυγε από μένα. Δεν θυμάμαι. 3 ημέρες προθετουμία έγινε, εάν δεν μου πείτε το όνειρο, και την εξήγηση, την ερμηνεία, τότε λέει, θα διατάξω να σας κάψω εσάς και τις γυναίκες σας και τα παιδιά σας και τα σπίτια σας θα γίνουν κοπρώνες. Στάβλιδε. Κάτι το φοβερό. Εγμοδοσία τι είναι. Μικρό. Το έμαθε την 3η ημέρα ο Δανείου και τον παρακάλεσε τον Αριό να πάει να του πει του βασιλιά ότι θα έρθει ο Βατασάς Αρρήνας να σου πει το όνειρο. Αλλά με παρακάλεσε να σου πω να μην τους χαλάσει τους ανθρώπους αυτούς. Μην τους χαλάσει. Ναι, είπε. Δεν τους χαλάσει, λέει. Αλλά εάν μου πει άλλα τα άλλα όμως, να το ξέρει, ότι αναπήρωσε πρώτα αυτός είπε. Ο Δανείος. Ο Δανείος όμως και οι 3 παιδες γονατίσαν όλη τη νύχτα και έκαναν προσευχή στο Θεό το Παντοδύναμο, ο οποίος γνωρίζει τα πάντα, τα άδεια και τα κρύβια που λέμε. Εμείς μπορούμε να πούμε ψέματα ότι να θυμηθούμε, αλλά ο Θεός θα έχει γράψει όλα. Τα σφάλματα τα δικά μας είναι γραμμένα όλα. Τους λέει και την άλλη μέρα το μεσημέρι δέχτηκε ο βασιλιάς να πάει ο Δανείου να πει τι όνειρο είχε δει ο βασιλιάς. Του λέει βασιλιά είδες στον ύπνο σου, ενίπιο, ότι ανέβηκαν οι διαλογισμοί σου στον ουρανό ύπνο. Και η καρδιά σου έπαθε ταραχή. Ταράχη η καρδιά σου. Ναι, αυτό το ξέρω, είπα, αλλά τι είδα όμως. Άκου εδώ, ξέρω. Δεν υπάρχει άνθρωπος στη γη να γνωρίζει αυτά τα απόλυτα. Αλλά υπάρχει μεγάλος Θεός στον ουρανό, ο οποίος γνωρίζει τα πάντα. Ο Θεός είναι αυτός εδώ, πανεπιστημιακός. Είδες, λέει, στον ύπνο σου
ένα άγαλμα. Τα πόδια του αγάματος πατούσαν στη γη και η κεφαλή του αγάματος ήταν στον ουρανό. Αυτή την ώρα του πιάνει το χέρι και το τόσφυξε. Άγαλμα. Τζαρεμό άγαλμα ήταν. Ναι. Η κεφαλή του αγάματος ήταν από χρυσό. Καθαρό χρυσό. Το σώμα του αγάματος ήταν από σίδερο. Οι βραχίονες ήταν από ασφίμι και από μολύβι. Και τα πόδια του ήταν από πυλό και από σίδερο. Και πέφτει μια πέτρα τον ουρανό, η οποία χτύπησε το άγαλμα και έγινε πονιουρτός μπουχός δηλαδή. Και το πήρε ο άνεμος και χάθηκε. Αυτό είναι το όνειρο που είδωσε. Τώρα άκουσα και την ερμηνεία. Άκουσα και την ερμηνεία. Όπως είδες το χρυσό, και η κεφαλή ότι ήταν από χρυσό, είναι η βασιλεία σου. Είναι δυνατή, λέει, παντοδύναμος. Διότι ο χρυσός είναι το πιο σφαιρό μέταλλο που υπάρχει. Και χάρη και ο βασιλιάς. Εσύ είσαι. Μετά από σένα θα έρθει άλλη βασιλεία. Και αυτή θα είναι, γιατί όπως είδε στο σώμα του αγάματος, ήταν από σίδερο και το σίδερο είναι σκληρό μέταλλο. Αλλά δεν είναι ίσα με το χρυσό όμως. Είναι πιο λίγο το χρυσό. Πιο χαμηλά το χρυσό. Θα έρθει μετά τρίτη βασιλεία. Αλλού θα είναι δυνατή, και το σημείο είναι δυνατό μέταλλο. Θα το μολύβι, λίγης. Αυτή θα ταλαντεύεται, αυτή η τρίτη βασιλεία. Και θα έρθει και τέταρτη βασιλεία, που όπως είδες τα πόδια του αγάματος, διότι καταλαβαίνει βασιλά, ότι το σίδερο με το φυλό δεν δένει. Δεν πουλάει, δηλαδή, πώς το λέμε. Με το κεραμίδι, ας πούμε. Και θα έρθει και πέμπτη βασιλεία, αλλά αυτή η βασιλεία λέει που σύνδεσε στην πέτρα και έπεσε και διέλυσε το άλμα, θα έρθει λέει η βασιλεία του Χριστού και αυτή δεν θα έχει τέλος. Και η πέτρα αυτή που είδες και χτύπησε το άλμα και το έκανε πονιουρτό, μπουγός και πιο απλά. Έγινε όρος υψηλό. Εκεί κατοικήσαν τα πετεινά του ουρανού και τα θηρία της γης. Γιατί αν δούμε τότε ήταν θηρία. Θηρία. Κοντά στην πέτρα που έπεσε στο χτυμένο. Κοντά στο Χριστό δηλαδή. Αυτό έμεινε το γνιό. Η εξήγηση δηλαδή. Και χάρηκε πολύ ο βασιλιάς αυτό και τον όρισε αρχίσα τράπη. Αρχίσα αξιάζω. Από σήμερα θα είσαι αρχίσα τράπης. Στρατηγός αυτό. Και ο στρατηγός αυτός, ο Δανίου, που τον πήρε τη θέση αυτή, διόρισε για τους τρεις πέδας φρόντισε να τους κάνει επάρχους σε τρεις μεγάλες επαρχίες που ήταν από εδώ. Σε τρεις επαρχίες. Και δεν το κράτησε πολύ τον όγκο ο βασιλιάς, ότι από τότε είπε όλοι θα σταματήσετε να προσκυνείτε τίποτα άλλο, μόνο το Θεό το όνομα. Δεν την κράτησε την υπόσχεση αυτή ο βασιλιάς και παίρνει και φτιάχνει μια χρυσή εικόνα, είδωλο. 15 πύχες ύψος και 7 πύχες λάθος. Και είπε,
να πάνε και οι τρεις έπαρχοι με τους Ορθοδόξους μαζί. Θα εξώσω το έτσι την εικόνα που την έφτιαξα εγώ ο σειράς όλων άνθρωπων της χώρας. Και άμα διατάξω τα όργανα, να σας πείσουν σάντρικα η βίκη, η κιθάρα και η συγχωρία, θέλω όλοι διαμιάς να πέσετε, να προσυνήσετε την εικόνα που έφτιαξα εγώ. Όποιος δεν προσυνήσει την εικόνα, τη δική μου, θα ρηφθεί σε κάμινο που καίγεται επταπλασίως, καμίνι. Αλλά 7 φορές παραπάνω από τι θα κάψει το είδος χώρος μέσα, 7 φορές παραπάνω. Οι τρεις έπαρχοι, οι φίλοι των Εβραίων, γιατί αυτό πράγματι ήταν του Θεού, και παρόλο ήταν μικρά, όμως δεν ξεχάσαν τον μαζιδινό Θεό. Γιατί ο Μωσές πήγε να τους γελάσει, αλλά δεν το έκανε. Όλοι υπακούσαν στο βασιλιά, στο προσάγωνα, και γονάτισαν όλοι να αποφασίσουν την εικόνα του βασιλιά. Αυτή την εικόνα του Χρυσή. Και παραπονηθήκανε στο βασιλιά ο λαός και είπανε γιατί αυτοί οι τρεις οι Εβραίοι που είναι φίλοι των Εβραίων ξέρουν ότι δεν βαπτίζονται φίλοι. Γιατί δεν υπάκουσαν στην προσαγή σου. Και τους κάλεσε κοντά και τους είπε μπροστά μου τώρα θα ξαναδιατάξω τα ορόενα να σας πείσουμε και αν δεν γονατίζεστε να προσυνήσετε την εικόνα που την έφτιαξα εγώ. Τότε λέει θα ρηφθείτε εις την κάμινο την Ευθροπασίου και ομέιν. Ποτέ. Βασιλιά του είπανε εμείς άλλο τρίους θεούς δεν προσυνάμε. Ψεύτικους. Δεν προσυνάμε. Άλλο τρίους θεούς. Εμείς πιστεύουμε και προσυνάμε τον ένα Θεό που είναι στον ουρανό. Αυτό προσυνάμε. Και διέταξε και σωπήσανε μα αυτή αδάρακη. Και τότε διέταξε τρεις μεγαλόσωμους άντρες να τους ζέσουνε πισάμουρα και να τους ρίξουν στο καμίνι. Που και εγώ ήταν, όπως είπαμε, επταπλασίως. Τους έριξε μες στο καμίνι. Αυτούς τους πήρε η φλόγα, τους μεγαλώσαμε άντρες, και πεθάνανε. Οι τρεις πέρες έφσαλαν μέσα στο καμίνι. Και παρασυνέφθηκε ο βασιλιάς, γιατί είχε βάλει τον θρόνο απέναντι από το καμίνι. Έλαβε ο Αριόπτωλος, δεν μου λες, τρεις ρίξαμε, λέει, στο καμίνι. Ναι, τρεις ρίξαμε. Μα εγώ δεν ρίξω από τέσσερις. Ποιος είναι ο τέσσερις. Ο τόχος της στο τόχο. Πέδας ευαγίσαν την καμίνο. Ο τόχος της στο τόχο διωσώσατε. Τότε μεν τυπούμενο, νυν δεν ερεγούμενο. Τυπουμένοι να άπασαν αγίοι ψάρους. Τον Κύριον ημείτε και υπερισσούτε εις πάντας τους αιώνας. Ο Ιησούς Χριστός. Ο Κύριος. Ο Κύριος μας. Ο Κύριος, ο Κύριος μας και ο Θεός μας. Μάλιστα. Και φθορά δεν υπάρχει απαντός. Φθορά δεν υπάρχει, δεν αποκαλύπτει. Και πράγματι είδε κι αυτός και διαπίστωσε ότι είναι τέσσερις. Και τους φωνάζει με τα ονόματα. Σεδράχ, Μισάχ, Αβδεναγώ. Εβγάτε έξω. Τρεις έδωσε, όχι το τέταρτο, το δανείο ήταν έδωσε. Ήταν σαντράξ, αριστερά λίγο τέτοιο. Και βγήκαν έξω, ούτε και η μυρουδιά.
και λέγεται ότι από την πίεση που είχε, είχε κλείσει η γραμμή με υποδιά, πετάχτηκε μετά η φλόγα 40 μέτρα ύψος. Ξαναπήρε, βούληξε το τόπος είχε το καμίνι που είναι. Και τότε είπε ο Βασιλιάς αυτός, θα προσκυνείτε άλλη φορά το Θεό του Ερώμου. Είπε να το κόσμο. Αλλά δεν ήταν ο Θεός. Του παίρνει το μυαλό και τρέχανε μέσα στο δάσος να το πιάσουν. Τον φέρεσε το μυαλό. Ο Θεός και τρέχανε μέσα στο δάσος να το πιάσουν. Ήρθε άλλος Βασιλιάς. Καινούριος. Και του προτείνανε να κάνει βουλή με 100 βουλευτές. Μεταξύ αυτών και ο προφήτης Ρήνη. Μεταξύ των βουλευτών και ο Δαλίου ο προφήτης. Να ψηφίσουμε νόμο επί ένα μήνα να μην γίνει προσευχή σε κανένα Θεό. Και το δέχτηκε ο Βασιλιάς ο νέος. Το δέχτηκε αυτό. Και ψηφίσανε νόμο ώστε επί ένα μήνα να μην προσκυνείται κανένας Θεός. Γιατί θέλανε να εκδικηθούν το Δανείο. Ο Δανείο δεν σταματούσε ποτέ την προσοχή του. Μέρα την μέρα. Το πιάσανε από το φόρο. Όποιος συλληφθεί από αυτό το φόρο να προσέβεται, να ρηχθεί και στο λάγο του λιώνα. Να δώσει στο λάγο του λιώνα, μέσα λιοντάρι. Και πιάσανε το Δανείο από αυτό το φόρο και το κατηγορήσανε ότι τον είδε να προσέχεται. Παράνομος ήταν. Γιατί είχε υπογραφεί και εκείνος. Και εκεί τα θηρία δεν τόνισε κανένα να πλησιάσει κοντά στο Δανείο. Τρεις ημέρες έμεινε μέσα στο λάγο του Λεώνα, το Δανείο, και τα θηρία, τα ζώα πεινάγανε, μουγκρίζανε, αλλά δεν τόνισε κανένα να πλησιάσει. Γι' αυτό λέει, έφερξαν στόματα Λεώνων, λέει. Είναι δυναμώδης να προσθενείως και άλλα πολλά γράφει ότι τη διαβάζει η Εκκλησία μας. Την τρίτη μέρα πήγαινε ο προφήτης ο Αλλακού στο χωράφι με τη χύτρα το φαγητό στο χέρι. Του βγαίνει μπροστά ο Μιχαήλ ο Αρχάγγελος. Του λέει, πού πηγαίνεις, Αβακού. Πηγαίνω, λέει, στο χωράφι, γιατί έχω εργάτες και θερίζομαι, λέει. Είναι η ώρα του φαγητού. Του λέει, δεν πας στη Βαβυλώνα να του δώσεις να φάει πρώτα ο Δανείλ που έχει τρεις ημέρες να φάει. Και ήρθε να πήγε στο χωράφι. Στη Βαβυλώνα, είπε, ούτε έχω πάει, ούτε ξέρω που πέφτει. Και το βουτάει από τα μαλλιά ο Αρχάγγελος. Το σκουνανίξε τα μάτια, βρέθηκε μέσα στον λόγο του Λεώνα. Του έβαλε κέφαλι, ο Αρχάγγελος. Του λέει, τι φαγητό έχεις, φακές. Δεν τους συνήθιζαν εκεί να τρώνε όσπρα, αλλά προφανώς φακές. Κάνει ο τόπος, πολύ φακή έλει. Αγώνια, όχι ολόκληρο. Ναι. Και το ξαναφέρει, το Δανείο με την κύτρα μαζί και το πήγε στο χωράφι. Δεν είχε κρυώσει ακόμα το φαγητό. Τόσο αστραπίος. Να
πώς εργάζεται ο Θεός και πώς εργάζονται οι άλλοι. Και πώς εργάζονται. Όταν είδε όμως ο βασιλιάς ότι δεν τον πειράσανε την δουλειά του, του φωνάζει του Δανείου. Αδελφέ μου, Δανείου, έλα πιάσου λέει να σε βγάλω. Και τον έβγαλε το λαό το λαό. Και τους πήρανε μετά, τους 99, από την που ήταν κατηγορήσει ότι προσωπούνταν, και τους πετάγανε μέσα στο λαό το λαό. Και πέσανε τα θηρία. Στον αέρα του άλλου φάζανε. Ράου, αου. Ναι. Και δεν έμεινε κανένας. Ανοίγει στο λάγκο στον αδελφό σου, αλλά θα πέσει μόνο σου. Αυτό που πάντα μην γίνει. Πολύ σωστά. Μην ανοίγει στο λάγκο του αδελφού, γιατί αλίμονα και πίσω αλίμονα. Λοιπόν, όταν ακόμα ήταν ο βασιλιάς μετά την ελευθέρωση που τους ελευθέρωσε, γιατί είχαν πολλά χρόνια στη αιχμοδοσία στη Βαβυλώνα. Όταν ελευθερωθήκαν, αποφάσισε να κάνει καταμέτρηση του λαού και διέδωσε τους γραμματείς εκεί το προσωπικό να πάνε να μετρήσουν τους άντρες. Πόσοι άντρες υπήρχαν στα Ιεροσόλυμα. Και μετρήσαν την πρώτη μέρα 100.000 άντρες. Εκτός τα γυναικόπαιδα. Εκτός τα γυναικόπαιδα. Είχε τέτοια πυκνούρα πληθυσμό εκεί που ήταν κάτι άλλο πάνω. Και είχε μείνει ένα μέρος από το ανατολικά από τα εξωρίωμα, ανατολικά, για να πάνε την άλλη μέρα να το μετρήσουν. Την επομένη μέρα. Εκεί υπήρχε ένα κτίριο που το είχε κάποιος γεωργός, πολύ πλούσιος, 152 σέρματα, μορφώματα. 152 σέρματα, στη Γεσημανή. Καλός τόπος ήταν. Και το είχε σφύρει σιτάρι, αυτή τη χρονιά. Και είχε κάνει ένα αλόνι μεγάλο, με ποσότητα σαριού, το είχε λιγνίσει, είχε σηκώσει το άγερο, και το είχε αφήσει εκεί στο αλόνι να λιαστεί, για να το αποδηγήσει να μην. Εκεί παρουσιάστηκε ο Αρχάγγελος, ο Μιχαήλ. Τα πόδια ήταν μπροστά στο αλόνι του αγγέλου και η κεφαλή του αγγέλου ήταν στον ουρανό. Κάτι το φοβερό δηλαδή που το ακούμε και απορούμε. Το απορούμε. Και ήταν πολύ θυμωμένος. Του λέει του γραμματέα εκεί πέρα. Με ποιο δικαίωμα μετράει το λαό του Θεού, ο βασιλιάς, δικός του είναι. Μάλιστα. Είναι δικός ο λαός, λέει, που μετράει. Τα χάσε αυτός. Πήγαινε πέσω βασιλιά να έρθει γρήγορα εδώ, γιατί ο Θεός έχει θυμώσει κατά του βασιλιά, του Δαβίδ δηλαδή. Και δεν ξέρω τι θα με διατάξει να κάνω. Ό,τι με διατάξει να κάνω. Και τρέχει αυτός ο γραμματέας και τον φωνάζει, έλα του λέει, γιατί εκεί στο κτήμα του τάδε, του πλουσίου, στο αλόνι,
είναι ο Αρχάγγελος ο Μιχαήλ και είναι στη γόμενο σχολή. Και τρέχει, ετοιμάζει και ο Καβίρ και πηγαίνει και αγοράτσε μπροστά στον Άγιο, στον Αρχάγγελο, που το προσκύνησε. Του λέει, δεν μου λες, με ποιο δικαίωμα με πέρασε εσύ το λαό του Θεού. Δικό σου είναι ο λαός σου. Δεν του Θεού. Και εδώ το τσιγάρα κάνουμε και εδώ γίνονται κατά μέθοψη του λαού. Πολύ σωστά που γίνει. Με ποιο λαό μας σας είπα. Ναι, έχει γίνει. Ναι, πολύ σωστά γίνει. Ναι. Γρήγορα του λέει να πάει να αγοράσει το αλόνι με τα λεφτά του κράτους. Πού να έχει ο Θεός τόσα λεφτά να πληρώσει 152 στερώματα. Και εκεί υποδόμησε ο γιος του μετά, ο Σολομώντας, το ναό του Σολομώντας. Α, έτσι. Εκεί έκανε που ήταν το αλόνι. Ναι, ναι. Εκεί έγινε η χρυσή. Ναι. Τώρα διάλεξε τρία πράγματα θα σου πω. Θέλεις να γίνει πείνα σε όλη τη γη, σε όλο τον κόσμο. Τρία χρόνια. Όχι λέει, και δεν θα μείνει κανένας. Να γίνει πείνα τρία χρόνια, ποιος θα ζήσει. Όχι. Ή θέλεις λέει τρεις μήνες να σε κυνηγάνε οι εχθροί σου μέχρι θανάτου. Ούτε αυτό λέει ο γράφης. Ή θέλεις να γίνει θάνατος τρεις ημέρες. Για την αμαρτία, γιατί μέσα στο λαό. Τρεις ημέρες θάνατος. Κάπου το έχω διαβάσει αυτό. Ναι. Και προτίμησε τις τρεις ημέρες να γίνει θάνατος. Και πέθαναν 100.000 κόσμος. Μέσα σε τρεις ημέρες, εκεί στα Ιεροσόλυμα μέσα. Ναι, ναι. Λοιπόν, συγχωρήσω μου, γιατί έχουμε κι άλλο τώρα. Πάει το λόγο του. Εγώ κλείνω εκεί. Καμία απορία υπάρχει, αδελφοί, από θα πούτε ο παππούς. Ορίστε, πέστε για να απαντήσει. Ναι, θα πω εγώ μια λίγο. Πρώτα, με το παλικά. Όποιος θέλει. Παππού, άκου, κοίτας. Ο Δαβίδ διάλεξε τις τρεις ημέρες θάνατο. Ορίστε. Ο Δαβίδ, λέω, διάλεξε τρεις ημέρες θάνατο. Ναι. Το άφησε ο Θεός την επιλογή. Ναι, για να μην τιμωρηθεί ο λαός. Όμως, πιο κάτω υπήρχε και μία επιλογή, δεύτερη. Ναι. Υπήρχε η δεύτερη επιλογή, ήταν να το κυνηγάνει εχθρή του για τρεις μήνες, μέχρι θάνατο, έτσι. Ναι. Και εδώ απορώ, γιατί. Εφόσον υπεύθυνος ήταν ο Δαβίδ για την καταμέτρηση. Όχι για, όχι για άλλον, για τον Δαβίδ. Ναι, εφόσον ήταν υπεύθυνος αυτός για την καταμέτρηση. Ναι, μα αυτό ήταν. Τότε ήταν. Γιατί δεν διάλεξε τη δεύτερη επιλογή και προτίμησε να πάρουν 100.000 άτομα. Όχι. Θέλω να πω κάτι του Βασίλη. Δεν το πιάσω καλά. Θέλεις να γίνει τρία χρόνια πείνα. Όχι. Ή θέλεις τρεις μήνες να κυνηγάνει οι εχθροί σου μέχρι θανάτου. Ούτε. Το δαβαίνω. Ή θέλεις να γίνει θάνατος τρεις ημέρες. Τι θανάτο, ας θανάτο. Για προτείνεις το θανάτο, να γίνει τρεις ημέρες θανάτος. Α, υπήρχε δειλία από μέρος του. Δεν ξέρω τι, έτσι το γράφει, έτσι το γράφει. Εγώ τι άλλο να πω. Είμαι να λέξω και το Θεό και τον Άγιο. Λοιπόν. Ναι. Ανδρέα, έχεις ευχαίρεια να μας διαβάσεις κάτι από εδώ ή όχι. Όχι, δεν θα το διαβάσω γιατί δεν θα το διαβάσω. Ήθελε κάτι να πει ο... Α, εσύ. Ορίστε, πες τον παππού. Ναι, για περίμενε. Μου είχαμε εντύπωση αυτό να πούμε. Ο Κύριος του δίνει τη τιμωρία αυτή του Δαβίδ για τον λόγο ότι δεν είχε εμπιστοσύνη, ας πούμε, μέτρες στο λαό του να δει πόσο λαό έχει. Δηλαδή, για να ξέρει τι δύναμη έχει. Να ακούς και τώρα, να πούμε, η στρατηγική και η... Βασιλιάζει με τράν το λαό, τι δυνάμεις έχουν. Όπω έκαναν και τώρα, και εδώ πολλέ φορέ τα έχουν κάνει αυτά. Και τυράν, πόσε δυνάμεις έχουν. Ενώ πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στον Κύριο πρώτα.
να κάνουμε την προσευχή μας. Αν δεν ζήτησε την άδεια, ναι. Μπράβο, ναι, έτσι. Και δεν είχε την πιστοσύνη, γιατί λέει ο Κύριος, το λέει κάπου μέσα στο βιβλίο. Δεν είχες λέει πιστοσύνη, λέει σε μένα, λέει ο Θεός, παρά αν έχεις λέει στον Κύριο του Πάντελος, γιατί λέει κάποιος αυτό το πράγμα, γιατί δεν είχες εμπιστοσύνη, ότι χωρίς τη δύναμη του Θεού δεν γίνεται τίποτα. Και δεν έχει σημασία τι, αν έχουμε στρατό πολύ ή λίγο, όταν πιστεύουμε στο Θεό. Όταν πιστεύουμε στο Θεό, ο Θεός θα κανονίζει όλα. Έτσι. Βεβαίως. Έτσι. Βεβαίως. Γιατί τότε με την επανάσταση του 21. Κατερίνα. Πόσο στρατό είχε η Ελλάδα. Ναι. Μέχρι εδώ. Και τα βέβαια με την αυτοκρατορία. Και μετά αυτή είναι η ερμηνεία. Ναι. Η ερμηνεία είναι πλάι, έτσι. Η ερμηνεία αρχίζει από εδώ, τελειώνει εδώ. Πρώτα διάβασε όλο το κείμενο. Κρίνων ο Θεός και δίκασον τη δίκη μου εξέθνους κούκου οσίου, από ανθρώπου αδίκου και δολίου ορίσιμε. Ότι σύ ο Θεός κρατέωμά μου, η νανή απολύσομαι και η νανή σκυθροπιάσον πορεύουμεν το εκλίβιν των εχθρών μου, εξαπόστειλον το φως σου και την αλήθειά σου, αυτά με οδήγησον και είχα εγώ με ισόρος Άγιον σου και στα σκηνώματά σου. Και εισελεύσομαι προς το θυσιαστήριο του Θεού, προς τον Θεό και εφραίνονται την νεότητά μου. Εξομολογήσει με εν καθαρά ο Θεός μου. Είναι περί λοιπόν η ψυχή μου και είναι αντί συνταράσει με. Ελπίζον επί το Θεό ότι εξομολογήσομαι αυτό σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Ερμηνεία. Κάμε τη δίκη αν υπέρε μου κρίνον σου, ο Θεέ, εκδίκασον τη δίκη αν υπόθεσή μου κατά έθνους και δεν ανήκει και δεν είναι αφοσιωμένον εισέ, αλλά είναι αφοσιωμένον από την διαθήκη του λαού σου Ισραήλ. Γλίτωσέ με και σώσε με από κάθε άνθρωπον άδικον και δόλιον. Διότι εσύ ο Θεός μου είσαι η κρατεά προστασία μου και δια της ειδικής σου βοηθείας κρατήνομαι και αναδεικνύομαι ισχυρός. Γιατί με απόθησες και με έσπρωξες από κοντά σου, και γιατί με εγκατέλειπες ώστε σκυθρωπός και τεθλιμμένος να περνώ τα ημέρες μου, καθόν χρόνο και καταπιέζει και με καταπατεί με τα ζηρονίες του ο εχθρός μου, εξαπόστειλον το χαρμόσυνο φως της επισκέψεως και βοήθειά σου, που θα με βγάλει από το σκότος της δυστυχίας μου. Δείξε γρήγορα και τη φιλανθρωπία σου, η οποία θα φανερωθεί αψευδής δια της τηρήσεως των υποσχέσεών σου. Το φως της βοηθείας σου και η πιστότητά σου και η φιλαλήθειά σου εν τες επαγγελίες σου αυτά θα με οδηγήσουν ασφαλώς και θα με φέρουν εις το Άγιον Όρο σου Σιών και επ' αυτού κινώματά σου. Και θα εισέλθω στο θυσιαστήριο του Θεού, εις τον Θεό ο οποίος εφραίνει την ύπαρξή μου και με τα σκυρτήματα της πνευματικής χαράς, που θα μου μεταδίδει και θα με κάνει και πάλι νέον. Θα σε αναμνήσω με καθαράν ο Θεέ μου, που μόνον σε προσκυνώ και λατρεύω και σε έχω Θεόν ειδικό μου. Γιατί σε γεμάτη απολύπινη ψυχή μου, και γιατί με ταράσεις και με συγκλονίζεις ολόκληρον, στήριξον την ελπίδα σου των Θεών, διότι ασφαλώς θα έρθει η μέρα κατά την οποία θα ευχαριστήσω και θα δοξολογήσω Αυτόν, ο οποίος είναι η σωτηρία της προσωπικότητάς μου και ο Θεός μου. Το ψαφύριο, η ψαλμή του Δαβίδ. Θα προσπαθήσουμε μέσα από το παλαιό τον νόμο, την παλαιά διαθήκη, να δώσουμε μία κατεύθυνση το λόγο του Θεού από τότε μέχρι σήμερα, ότι είναι ένας και ο αυτός. Δεν είναι παλαιός ο ένας και ο άλλος είναι καινούριος, είναι ο λόγος του Θεού ένας και ο αυτός. Και θα τα συνδυάσουμε τόσο όσο μπορούμε για να καταλάβουμε το τι ακριβώς θέλει ο Θεός, ο ένας και μοναδικός, ο τότε και ο σημερινός που είναι ένας Θεός. Ο Ον και ο Ίδιος. Μάλιστα. Και ο ερχόμενος. Λέει ο πρώτος στίχος. Κρινόμοι ο Θεός και
δίκασον τη δίκη μου εξέθνους ουκ οσίου από ανθρώπου αδίκου και δολίου ρίσε με. Λέει, Κύριε, λέει, προστάτευσέ με, ο Δαβίδ το λέει, ναι. Προστάτευσέ με από τους ανθρώπους αυτούς που με περιτριγυρίζουν και θέλουν το κακό μου και έχουν δόλιο κακό. Εσύ είσαι η προστασία μου, σε αναθέτω τον εαυτό μου και εσύ θα με κρίνεις. Έχω εμπιστοσύνη σε σένα, ναι, Κύριε. Και ερωτώ. Σήμερα φέρω ένα μικρό παράδειγμα για να συμμετάσχουμε όλοι. Στα δικαστήρια που είναι η Αγία Γραφή και λέει ο Πρόεδρος ορκίσου. Πού ορκίζονται, στο Λόγο του Θεού, που είναι ο παλαιός και ο καινούριος νόμος. Βέβαια. Λοιπόν, άραγε ορκίζονται εκεί. Άραγε ήθελα να ξέρα οι δικαστές όλοι αυτοί έχουν ανοίξει αυτό το βιβλίο που λέγεται Αγία Γραφή. Αγία Γραφή και να το έχουν μελετήσει πολύ, πάρα πολύ, να ξέρουν το τι λέει αυτή η αλήθεια που ήρθε, η αλήθεια για να σώσει τον άνθρωπο από το ψεύδος και τα έργα του σατανά. Πολύ φοβάμαι ότι όχι, δεν είναι έτσι. Γιατί θα φέρω δύο παραδείγματα και θα πείτε κι εσείς κάτι. Αυτοί που είναι πρόεδροι, οι εισαγγελείς πάνω σε μία έδρα και δικάζουν, ναι. Αυτό που θέλουν είναι ποιο. Κοιτάνε την ώρα τους που θα πάει για να σχολάσουν, ναι. Και κοιτάνε από τους δικηγόρους που είναι κάτω, με τους μαρτύρους που θα καταθέσουν, ασχέτως που τους βρήκανε τους μαρτύρους, αν είναι και έξω και είναι ειδικοί μαρτύροι που, είναι, που κάνουν επάγγελμα, ψευδομάρτυρες. Λοιπόν, και λέω ότι αυτή την έλλειψη της αληθείας του Λόγου του Θεού και πολλές φορές, γιατί είχε δείξει στην τηλεόραση και πιστεύω να το έχετε δει όλοι σας, κάποιος άνθρωπος που είχε δικαστεί χρόνια άδικα και βγήκε και του είπανε σου ζητάμε συγγνώμη. Και δεν είναι αυτό, αλλά είναι πιο ότι οι δικαστές αυτοί και η πολιτεία μας κάνει ένα άλλο κακό σημείο σε αυτό το θέμα πάνω. Πιο ότι όταν κάποιος πραγματικά φταίει και μπαίνει στη φυλακή, η φυλακή είναι ένας χώρος που θα τον συνεφέρει από την αμαρτία, από την κλεψά, από το πάθος, από την κακή διαχείριση που κάνει στην κοινωνία μέσα και τον πιάνει η πολιτεία και τον εδικάζει. Και η φυλακή είναι ένας χώρος που θα του δώσει την ευκαιρία να επανέλθει στην κοινωνία μας υγιής. Σωστό. Αλλά όταν είναι αθώος. Και λέω τώρα, πόσοι μπαίνουν στη φυλακή που είναι υγιείς, ναι. Ασχέτως αν έχουν κάνει κάτι, και οι φυλακές μέσα σήμερα είναι τέτοιες που οι άνθρωποι βγαίνουν τρελοί, βγαίνουν με πάθη και με φόβο, ναρκωτικά, στη φυλακή. Βιασμοί, σχολείο εκεί μέσα. Λοιπόν, και λέω τώρα, ποιοι άνθρωποι λέει εδώ ο Δαβίδ να με κρίνουνε, λέμε για κρίση. Ναι. Όχι, εσύ Κύριε, έχει εμπιστοσύνη στον Θεό και εμείς που παραμοιάζουμε την Αγία Γραφή. Αμαρτία μεγάλη. Τι κάνουνε οι μεγάλοι αυτοί που είναι και περιμένουμε να μας δείξουνε το δρόμο και να είναι οι μπροστάριδες. Όταν είναι να ανέβουν στην έδρα, πραγματικά προτού να ανέβουν, γονατίζουν, προσκυνάνε, παρακαλάνε,
και αυτό που θα δικάσουν, αν είναι σωστό, να τους φωτίσει ο Κύριος η δύναμη να κάνουν αυτό που πρέπει. Και να κάνουν αυτό που πραγματικά θέλει ο Θεός, διότι είναι ταγμένοι από το Θεό, εφόσον βάζουν τον κάθε άνθρωπο και ορκίζεται πάνω στο Θεό και έχουν τον νόμο του Θεού, όχι τον νόμο το δικό τους. Λοιπόν, καμία απορία υπάρχει. Να πω. Ναι, τι. Εφόσον σήμερα αφαιρέσανε την εικόνα του Ιησού Χριστού από την Βουλή. Ναι, τι περιμένεις τώρα. Πότε σήμερα είναι. Είναι μία παρατήρηση πολύ σωστή. Λοιπόν, και λέω τώρα, ο παλαιός ο νόμος, το ξανασηκώνω πάλι, του Δαβί, της Παλαιάς Διαθήκης. Συγγνώμη γιατί και ένα ακόμα. Παππούδες που πίνανε κρασί καμιά φορά, ο Ξαπάδικο λέγανε. Γιατί πολλοί είναι άδικα στη Δουλάκη. Δεν είναι δικαίωμα. Ναι, αυτό να με συζητάμε τώρα. Ναι. Λοιπόν, γι' αυτό δίνει ο Δαβίδ εμπιστοσύνη μόνο στο Θεό. Εσύ, Κύριε, θα με κρίνεις. Εσύ. Εσύ. Λοιπόν, και λέω, έκανε ο παππούς μία παρατήρηση καλή, ότι μέσα από τη Βουλή βγάλανε την εικόνα του Χριστού. Έτσι. Λοιπόν, και λέω εγώ τώρα, ο Δαβίδ τότε, που δεν υπήρχε Χριστός, δεν υπήρχε Σταύρωση, δεν υπήρχε Ανάσταση, δεν υπήρχε προορισμό, δεν υπήρχε σωτηρία στο πλάσμα από τον πλάστη. Και όμως είχε εμπιστοσύνη στον Θεό. Και όμως πήρε μήνυμα από τον Θεό. Και όμως είχε κατάνυση, και όμως είχε μετάνοια. Και όμως ταπεινώθηκε στη δόξα του Κυρίου και στα μεγαλεία του Κυρίου. Και λέω τώρα, για ποιο παλαιό νόμο μιλάμε εδώ, είναι παλαιός νόμος αυτός ή είναι καινούριος. Καινούριος, καινούριος. Τι λέτε εσείς όλοι σας. Όλα καινούριοι. Εντάξει να σου πω δύο λόγια του. Ήταν και παλιά, γιατί και δεν μπορώ να την πετάξω μες στην άκρη. Ήταν και αυτή ίσως δεν την με τη διαφορά που είχε κάποια εδάφια, ας πούμε, δεν τα έκανε σωστά όπως σε πρέπει. Δηλαδή έλεγε, μου βάζεις μια προβατίνα, σου φάω και μια εγώ. Μου βάζεις ένα πόδι, σου φάω και ένα εγώ. Οπότε δεν είναι σωστό. Ενώ ο Χριστός είπε να συγχωράμε και τους εχθρούς μας. Μεγάλη δουλειά. Τη δω από το σταυρό, δεν ήταν να πάω στο σταυρό και λέει, πάτερ, άφησε αυτή η σκούγαρη να σε τυπιούσε. Για σκέψου. Καλή παρατήρηση. Έτσι, καλή παρατήρηση. Αλλά μεγάλη διδαχή. Ο Χριστός ήρθε να μας φέρει την άκρα αγάπη. Ναι, την άκρα αγάπη. Σωστό. Για να μας ενώσει. Έτσι. Από άκρου σε άκρου και να ενωθούμε τα πλάσματα μεταξύ αδερφών. Ένας να δώσει το χέρι στον άλλον. Έτσι. Και λέω τώρα, κάνω μία απάντηση με την ερώτηση μαζί. Και λέω. Στο θέμα της αγάπης, πάνω στην αγάπη, γύρω από την αγάπη, πόσα εγκλήματα γίνονται. Γιατί. Γιατί δεν συγχωρούμε. Γιατί να. Είναι αυτό που λέει εδώ, εδώ, ναι. εδώ, πάλι εδώ. Κρίνομαι ο Θεός και δίκασον τη δίκη μου, εμένα Κύριε, εσύ θα με κρίνεις και θα με δικάσεις. Εξ έθνους, όχι από το έθνος και από το λαό, διότι ο άνθρωπος έχει πάνω του αδικία και σκέπτεται πονηρά με δόλο για να μου κάνει κακό. Έτσι. Ενώ εσύ δεν έχεις αυτό το κίνητρο. Και λέω, αυτή την άγρα αγάπη που λέγεται Θεός, που κατέβηκε στη γη, που ο Δαβίδ παλαιά την αισθάνθηκε, εμείς σήμερα, δεν είμαστε πιο ένοχοι από τον Δαβίδ, που έχουμε τον Χριστό, που έχουμε τη Σταύρωσή Του, την Ανάστασή Του, έχουμε τους μάρτυρες και λέμε τότε ο Δαβίδ. Και όμως τότε κατάφερε μέσα από τους προφήτες και από τους λόγους να καταλάβει ότι υπάρχει ο Θεός και τον κατάλαβε μέσα στην ψυχή του, στη συνείδησή του και μέσα από τις αμαρτίες που έπραξε όταν πήγε να τον ελέγξει ο Νάθαν. Λοιπόν,
Καμία παρατήρηση εκεί. Εγώ θα έλεγα κάτι τώρα. Ορίστε. Να πάμε και λίγο πιο κάτω. Όχι, είναι στο ίδιο θέμα. Όταν κυνηγούσε το βασιλιά του Δαβίδ, ο Σαούλ, τον είδαν από μακριά και πήγε σε μια σπηλιά με τους συντρόφους του, ο Δαβίδ. Την συντροφιά του που είχε. Και είπαν τώρα μη βιαστούμε γιατί θα το πιάσουμε εκεί, θα το καθαρίσουμε. Ναι. Λοιπόν, ο Δαβίδ εκεί όμως με τη συντροφιά του προσήφιε το. Στον κύριο. Έκανε προσήφιο. Και του έριξε ύπνο του Σαούλ και του συντρόφου του, ώστε βγήκαν ο Δαβίδ με τους συντρόφους έξω από τη σπηλιά και αυτοί κοιμώνταν. Και δοκίμασε να τον σφάξει το Σαούλ, το πεθερό του. Αλλά είπε τι να σφάξει από αυτόν. Και του πω για ένα τεμάχι από το φυτόνα του. Το κόβει και το πήρε. Ναι. Να τόσο αξία έχει. Γιατί όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Μάλιστα. Πάσος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Τι λέει τώρα ο πατέρας στο κομμάτι αυτό που είπαμε. Τα μέσα για να στερεώνουμε και να ενισχύουμε την χριστιανική ελπίδα εντός μας είναι η συχνή και θερμή προσευχή, η εξομολόγηση των αμαρτιών μας, η τακτική μελέτη του Λόγου του Θεού και πίστη πριν απ' όλα. Η συχνή Θεία Κοινωνία των αθανάτων και ζωπιών φρικτών μυστηρίων του Χριστού. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ ότι για να μπορούμε να ταινίσουμε το Θεό και να του πούμε όπως είπε ο Δαβίδ, κρίνε με εσύ Κύριε, πρέπει να είμαστε και στους νόμους του Θεού και όπως είπε κάποια ψυχή εδώ, ότι προσπαθώ. Ποιος το είπε? Εσείς. Λοιπόν, πρέπει να προσπαθούμε συνέχεια. Η Εκκλησία μας την έχει φτιάξει ο Κύριος με το αίμα του και είναι η Εκκλησία, η Εκκλησία σημαίνει αναγέννηση και στον άνθρωπο από την αμαρτία. Τον επαναφέρει πάλι όπως ακριβώς τον έχει κάνει ο Θεός. Δηλαδή, αν μπαίνει μέσα ένας κακούργος, βγαίνει περιστέρι. Αν βγαίνει, άμα μπαίνει μέσα ένας φωνιάς, βγαίνει πάλι αγνός. Δηλαδή, έχει τη δύναμη η Εκκλησία μας. Και συν της άλλης λέει και ο πατέρας εκεί. Θέλουμε από το πρωί που θα ξεκινήσουμε να πάμε στις δουλειές μας και θα έχουμε συναναστροφές με τους ανθρώπους που λέει εδώ ο Δαβίδ. Διότι λέει ο κόσμος είναι άδικος και δόλιος, δηλαδή πονηρός, σκέφτεται πονηρά απέναντί μου. Δεν με βλέπει με μία αγνότητα, με βλέπει πονηρά. Δηλαδή εκ των προτέρων σκέφτεται το δικό του συμφέρον. Ενώ εσύ Κύριε δεν έχεις συμφέρον. Έχεις την αγάπη για όλα τα πράγματά σου. Σε σένα αφήνομαι. Λοιπόν, και λέω, το πρωί που σηκωνόμαστε, το μεσημέρι, το απόγευμα, ή μάλλον να μην πάρουμε τόσα πολλά, πρωί και βράδυ. Ας πάρουμε δύο περιπτώσεις. Το πρωί πρωτού να ξεκινήσουμε, διαβάζουμε, κάνουμε μελέτη του Λόγου του Θεού. Κάνουμε κάποια προσευχή, προσπαθούμε, διότι αυτό θα είναι το εφόδιο, η ασπίδα μας. Για την ημέρα όλη. Και πού θα μας θωρακίσει, μέσα στον κόσμο που τον λέει άδικο και δόλιο. Σήμερα υπάρχει κόσμος άδικος και δόλιος. Πολύ αμαρτία, δεν μπορεί να πεις. Αν υπάρχει, αυτό υπάρχει. Ναι. Πλεονάζει αυτό. Πλεονάζει. Λοιπόν, άρα και οι προσευχές μας που λέει ο πατέρας εκεί είναι υποχρεωτικές. Διότι βάζουμε, όπως είπε και ο παππούς, μέσα μας τον ίδιο τον Θεό, μεσίτη, που λέει κάποιος, ποιο μέσο να βάλω για να... Κι όμως έχουμε το καλύτερο μέσο. Αλλά δεν προσευχόμαστε, δεν κάνουμε αυτά που θέλει ο Κύριος, η Εκκλησία μας, που
μας έχει αφήσει τα μυστήρια για να ζούμε μυστηριακή ζωή. Δηλαδή, ο κάθε άνθρωπος, η κάθε ψυχή μπορεί να σταθεί όρθια μυστηριακά. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Ενώ εσύ κάνεις τα πάντα, εγώ που σε βλέπω με τα μάτια τα υλικά, δεν μπορώ να καταλάβω πώς τα κάνεις. Κι όμως εσύ το νιώθεις μέσα σου. Πώς το κάνεις. Διότι ζει η ψυχή σου, ζεις ολόκληρη και ο κάθε άνθρωπος, δεν μιλάω ακριβώς να μην πει ότι όταν ζει κάποιος μυστηριακά, υπάρχει μία ενίσχυση από τα άνωθεν και ξεπερνάμε το κάθε εμπόδιο. Αλίμονο αν αυτό δεν το κάνουμε, τότε από μόνοι μας δεν θα μπορέσουμε να καταφέρουμε τίποτα. Πήγαινε και στο 560. Όχι, λίγο. Η οδηγή μας στη χριστιανική ελπίδα είναι η υπεραγία Μητέρα του Θεού, όλοι οι Άγιοι, προφήτες, Απόστολοι, Μάρτυρες, όσοι όλοι αυτοί στρατεύτηκαν στο Θεό με την ελπίδα της σωτηρίας και κανείς τους δεν διαψεύστηκε. Η ελπής ου κατεσχύνει, λέγει η Γραφή. Μάλιστα. Βλέπουμε ότι αυτό που είπαμε πρωτήτερα, ότι αν πρέπει να κάνουμε και πρέπει να κάνουμε αυτά που είπε ο πατέρας, βλέπουμε ότι αν πρέπει να το κάνουμε, μας δίνει πάλι ο πατέρας σε έναν δρόμο ότι υπάρχουν μπροστάριδες, προπορεύονται πριν από μας. Οι Άγιοι που έχουν προσπαθήσει και έχουν καταφέρει, και όχι μόνο καταφέρει, έχουν πάρει και το στέφανο. Και είναι ήρωες της πίστεως. Λοιπόν, άραγε, αν θέλουμε πραγματικά να έχουμε ωφέλεια, πρέπει λίγο τον εαυτό μας να τον εσκουντήξουμε. Να φύγει από αυτό το λίθαργο. Και ειδικά από το λίθαργο που πολλές φορές μπορεί να συναντήσουμε κάποιο άτομα και να συζητάμε ώρες άσκοπες δίχως ωφέλεια. Ή καθόμαστε στην τηλεόραση και τώρα με αυτό το λεγόμενο ζάπι υπάρχει ένα κανάλι που λέμε δεν έχει τίποτα. Και το ζάπι πατάμε άλλο κανάλι. Πατάμε άλλο και θα μας φέρει μία εικόνα τέτοια που θα μας βαστίξει εκεί. Για να μην ξεκινήσουμε να κάνουμε κάτι άλλο ωφέλιμο στην ψυχή μας. Άραγε, η τηλεόραση είναι φτιαγμένη εκ του πονηρού για να μετατρέψει τα μυαλά και το σκεπτικό του ανθρώπου. Ό,τι σκέπτεται η τηλεόραση, λέει αυτό σκέπτομαι εγώ, αυτό θα σου περάσω, πάρτο και να το βιώσεις. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, εκ το περίσσεμα της καρδίας. Ποιο περίσσεμα? Έχουμε τους μπροστάριδες που κάνανε προσευχή, που κάνανε χριστοπραξία και εμείς κάνουμε στην τηλεόραση εδώ εκεί άσκοπα τον από τα άλλο σκεπτόμαστε πως και τι, δηλαδή έχουμε 99 και μας λείπει ένα. Και είναι άλλες ψυχούλες που έχουν ένα και δεν τους λείπει τίποτα. Εδώ... Λίγο. Παππού, εγώ σε παρακαλώ, δεν σε διακόψα. Όταν μιλάω σου ανοίγει η όρεξη. Έλα, λέγει. Θα το ξεχάσει, είναι γέρος. Λοιπόν, όταν ακούσαμε προχθές ότι ψηφίσανε τον νόμο του 666, τι περιμένεις? Τι περιμένεις, ναι. Το ψηφίσανε, ναι. Πότε τώρα το ψηφίσανε? Ναι, προχθές, ναι. Ακούτε που πάμε. Μάλιστα. Θα το πάρεις υποκριτικά το... Την ταυτότητα. Το ξεχωρίσω. Δεν θα το πάρεις. Θα το πάρεις. Δεν θα το πάρεις. Δεν θα το πάρουμε. Δεν λέω. Τι βουλή είναι αυτή. Γιατί να το ψηφίσεις. Απαραμιγούν. Άλλα κράτη δεν το δέθηκαν αυτό. Από εκεί και έπειτα έχει ο Θεός. Άλλα κράτη δεν το δέθηκαν αυτό. Και αυτό. Όχι. Καλύτερα το Χριστό παρά το μισθό. Ναι. Εντάξει. Θα το πάρουμε. Και μάλιστα τη Δευτέρα γίνεται πορεία. 31 του μηνός. Φοβερό πράγμα. 2,5 ώρα στο πεδίο του κρεμού. Άμα δεν το θέλει ο λαός, δεν θα γίνει.
Τι μας περνάει μας. Θα γίνει, αλλά δεν πρέπει να το πάρει ο λαός. Θα γίνει. Έτσι, έτσι. Δεν πρέπει ο λαός. Αλλά ο καθένας θα αποφασίσει για τον εαυτό του, πλέον. Έτσι είναι κατά. Άλλοι θα το πάρουν και άλλοι δεν θα το πάρουν. Γιατί, γιατί όταν υποκύψει ο λαός, ανοιγονόμαστε. Έτσι είναι. Όταν βγούμε από τον Θεό, πού θα πάμε. Όταν θα χωρίζουν τα πρόβατα από τα έρηπια. Έτσι. Εγώ περίμενα να πεθάνω να το κάνω, το κάνω τώρα. Όχι, όχι, τώρα θα γίνει. Έρχεται όπω λέγουν τα πράγματα, συμφώνει στην τέλεια. Ραγδαίος προχωράνε. Γιατί βλέπουμε διάφορα, διάβασα και πολλά βιβλία έχω διαβάσει, όλα αυτά τα σημεία έχουν, όπω είπε ο κύριο στου μαθητέ, έχουν περάσει δηλαδή τα περισσότερα. Πάμε, είμαστε στα τελευταία τώρα, έτσι. Έτσι. Ναι, μπράβο. Έτσι, Μπαρμπαρίτσο. Γιατί εσύ διαβάζει και διαβάζει πιο πολλά. Παραδείγματα. Ναι, εδώ δεν θα πείτε κάτι ακόμα. Όταν κατεβάσανε οι τέσσερις πιστοί το παραδειγματικό σε Καπερναούμ, ναι, από τη στέγη, και ο κύριος τον πλησίασε και του είπε «Τέκνον αφέονται σε αμαρτία». Την αμαρτία ήταν γιατί είναι που είχαν πίστη να πούμε. Γιατί εμείς δεν είμαστε παράδειγμα. Έχουμε κάνει λίγα έμως. Με τι, με τι είμαστε. Ναι. Παράδειγμα είμαστε κι εμείς. Να το παρακαλέσω τον Θεό να μας συνεχίσει. Να μας λυτρώσει, ναι, μας. Αυτό. Ζώτα γάμα κεφάλαιο αποκάλυψης. Ένα στίχο που λέει εδώ, που λέει για το σημείο που είπε ο παππούς τώρα, ότι, ότι υπογράψανε μέσα... Ναι. Λοιπόν, και λέει εδώ, προσέξτε τι λέει. Δεν πήρε ένα λόγιο. Και λέει και να μη δύναται μη δεις κανένας άνθρωπος να αγοράσει ή να πωλήσει ή μη ο έχον το χάραγμα ή το όνομα του θηρίου, ναι, ή τον αριθμό του ονόματος αυτού. Ναι, εγώ θα μείνω σε μία λέξη. Ή το όνομα του θηρίου. Ναι. Άρα γι' αυτό το χάραγμα δεν το ονομάζει Θεό, δεν το ονομάζει κάτι καλό με κάτι που ας πούμε... αναπάβει τον άνθρωπο, το ονομάζει θηρίο. Θηρίο, ναι. Θηρίο. Μπορεί να βγει το θηρίο όταν μπει στον άνθρωπο μέσα κάτι καλό. Άρα είναι κάτι κακό. Αυτό το κακό, πώς αυτοί υπογράφουν η κάθε ψυχή, η κάθε καρδιά, ο κάθε άνθρωπος να βάλει μέσα του ένα θηρίο. Δηλαδή, γι' αυτό είπα και πρωτήτερα ότι ενώ ορκίζονται στην Αγία Γραφή, όταν τους ψηφίζουμε, στην Αγία Τριάδα, στο όνομα του Πατρός του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ότι να φυλάτουν το Λόγο του Θεού και να προστατεύσουν σαν πατέρες το λαό. Λοιπόν, και λέω, γιατί δεν ανοίγουν το βιβλίο αυτό. Άρα και βλέπουμε ότι πάμε από το κακό στο χειρότερο. Και προτείνω, προτείνω, εδώ, τη στιγμή αυτή, και λέω εμπιστοσύνη που πρέπει να δώσουμε σε αυτούς που υπογράφουν στη Βουλή και φτιάνουν τους νόμους τους και τους βγάζουν που τους ψηφίζουμε ή στον νόμο του Θεού. Τι λέτε εσείς? Στον νόμο του Θεού. Στον νόμο του Θεού. Άραγε, εφόσον αυτοί δεν τηρούν τον νόμο του Θεού, αδέρφια μου, ας τον τηρήσουμε τουλάχιστον εμείς. Γιατί ο Κύριος όταν κάνει λόγο με τα κηρύγματά του, δεν μίλησε για τη σωτηρία των ανθρώπων όλο, μίλησε, αλλά συγχρόνως μίλησε και για μικρό πίμιο. Ήρθα, κήρυξα, δεν με ακούσατε. Ένα μικρό μέρος με άκουσε. Εύχομαι αυτό το μικρό το μέρος να είμαστε και μέσα εμείς εδώ και να πάρουμε, διότι υπάρχει λοιμός από λόγου Θεού. Το Θεό δεν το θέλουνε, δεν τον ακούνε, στα αυτιά τους βάζουνε τείχους, δεν ξέρω κι εγώ τι βάζουνε και ειδικά στα αυτιά τους τα πνευματικά. Έχουνε γίνει ίδια με τα κουμπιούντερ, δηλαδή δεν έχουνε ευαισθησία καθόλου. Στο 500, α, ναι, το είπε, ναι. Λοιπόν, προχωράμε λίγο πιο κάτω. Ότι εσύ ο Θεός, κρατέωμά μου, είναι ατί απόσωμοι και είναι ατί σκυθροπάζων πορεύομαι το εκτρίβει τον εχθρό μου και την ερμηνεία.
διότι εσύ, ο Θεέ μου, είσαι η κρατεά προστασία μου. Βλέπετε τι λέω. Διότι εσύ, Κύριε, είσαι αυτός η δύναμη, ο μοναδικός, ο προστάτης μου. Δεν υπάρχει άλλος. Η κρατεά, δηλαδή η μοναδική προστασία μου. Και δια της ειδική σου βοήθεια κρατίνομαι και αναδεικνύομαι ισχυρός. Εσύ είσαι, με προστατεύεις, με ενισχύει και είμαι αυτός που είμαι. Από μόνοι μας δεν είμαστε τίποτα. Έχετε αντίρρηση? Όχι, όχι. Ισχυρός. Γιατί με... ισχυρός. Γιατί με απόδυσες και με έστρωξες από κοντά σου και γιατί με εγκατέλειπες ώστε σκυθροπός και τεθειμένος να περνώ τα σημέρας μου καθ' ο χρόνο με καταπιέζει και με καταπατεί με τα ηρωνίας του ο εχθρός μου. Βλέπουμε εδώ ότι υπάρχει ένα άλλο πέρασμα εδώ τώρα. Ενώ ο Κύριος είναι κοντά μας, θέλει να είναι κοντά μας, μας τα δίνει όλα απλόχερα, αφήνει στο πλάνο του την προαίρεση να πάμε εμείς κοντά στον Κύριο. Ο Κύριος μας τα δίνει όλα, αρκεί να εμείς να πάμε κοντά του. Όταν όμως ο Κύριος που ξέρει το πλάσμα του, νεφρούς και καρδία και το σκεπτικό του, ακριβώς το πώς σκέπτεται, τώρα εμείς εδώ είμαστε ενωμένοι. Αλλά είμαι σίγουρο ότι η κάθε ψυχή και το κάθε σκεπτικό του νου από όλους μας είναι διαφορετικό. Έτσι. Ο Θεός το γνωρίζει αυτό. Βεβαίως. Και λέει εδώ τώρα. Γιατί κάθε λέει το χρόνο που περνάει, χρόνο, οι ημέρες καταπιέζομαι και καταπατούμε από τα ηρωνίας του εχθρού μου. Δηλαδή, για να γίνει Χριστοπραξία, ας το φέρουμε σήμερα στο Χριστό μας, για να γίνει ο λόγος Χριστοπραξία, είναι φυσικά το πιο δύσκολο. Γιατί το έχει προείπει ο Κύριος στους μαθητές. Και τι είπε? Ή εμέ διώξαν και σας διώξαν για το όνομά μου. Ποιο είναι το όνομά μου? Τους απαντάει η αλήθεια. Εγώ είμαι η αλήθεια. Και από την ώρα που θα βγάλω την αλήθεια θα με πολεμήσουν. Λοιπόν, και βλέπουμε εδώ. Ποιος άνθρωπος, εμείς που είμαστε εδώ, ποιος άνθρωπος τολμάει να μιλήσει την αλήθεια και να μην ηρωνευτεί και να μην τον ηρωνεύονται, να μην τον κοροϊδεύουν και να μην εμπέζεται. Και λέει πολλές φορές άνθρωποι λένε, πού ζεις ρε στο 2000, αυτά είναι παλιά. Δηλαδή, ο Θεός είναι παλαιός. Αυτό που είναι άφθαρτο, αυτό που δεν έχει φθορά, είναι παλαιό. Δεν ξέρω με ποια νοημοσύνη και με ποιο σκεπτικό το λένε αυτό. Το λένε αυτό, αδέρφια μου, γιατί είμαι σίγουρος ότι όποιος δεν γνώρισε τον Χριστό πραγματικά να τον εβιώσει, να τον ακουμπήσει η χάρη, δεν μπορεί να καταλάβει ακριβώς το τι ο κόσμος σκέπτεται. Και επειδή το σκεπτικό των ανθρώπων δεν είναι πάντοτε υγιεινό, μας επιτρέπει ο Κύριος από το στίχο αυτό εδώ που λέει στην πορεία στο χρόνο που είναι για να κάνουμε την πορεία μας, για να πάμε κοντά στον Κύριο, πειραζόμαστε. Αυτός ο πειρασμός άραγε από τους ανθρώπους μας ωφελεί ή μας κάνει κακό? Κακό. Πολύ κακό. Τι λέτε εσείς? Πάντοτε μας κάνει καλό. Γιατί
Όποιος θέλει να είναι μαθητή μου, παρά το σταυρό, συντάξει και να με ακολουθήσει. Αυτό που θα ακολουθήσουμε δεν είναι ότι θα πάρουμε ένα σταυρό στο σημείο που λέει σταυρό και θα το πάρουμε, να το πάμε σε μία απόσταση. Δεν είναι έτσι. Σταυρός είναι η ζωή του Χριστού. Και ο Χριστός για να αφήσει την αλήθεια, για να αφήσει τη σωτηρία μας, τη βίωσε, πειράχτηκε, ευθύστηκε, καρφώθηκε και πολλά. Άρα και βίωσε τον πόνο και το πλάσμα του το ανέβασε μέσα από το κόστος. Άρα και εμείς, αν δεν έχουμε βίωμα, γιατί πολλές φορές έχουμε παρατηρήσει κάτι και πολλές γυναίκες εδώ είναι γιαγιάδες. Ότι... Γιαγιάς. Τώρα σας πω βέβαια όμως δεν κύριε Νικάλη. Πολύ μεγάλη. Δεν είπα όνομα, είπα εδώ πολλές γυναίκες. Λοιπόν, δημιουργήσε εντύπωση όμως. Και είναι κακό. Δεν είπα πια. Είναι προτέρημα, είναι καλό. Δηλαδή λες όλες. Είναι τόσο νέες και όμως έχουν... Ορισμένες γυναίκες. Άρα είναι πολύ καλό. Δεν είπα όνομα. Είναι πολύ καλό. Δεν είπα την Τάλη. Εντάξει. Αυτό είναι σχέδιο. Είναι κάτι που όλοι μας βασιλάκι θα το και θα το γευτούμε. Μπορεί και εγώ να μην είμαι παππούς, αλλά αύριο θα γίνω. Είναι θέμα χρόνου. Άμα ο Κύριος με έχει στη ζωή, δεν είναι κακό. Λοιπόν, και βλέπουμε τι, ότι ενώ προσπαθούμε να μιλήσουν οι γιαγιάδες στα εγγονάκια, να τους περάσουν ένα μήνυμα, κάτι που είναι, μόλις το παιδί αντιδράσει, δεν αισθανθεί καλά και πάει και κλάψει στη μάνα του, αχ, η γιαγιά αυτή τι και τι τραβάει, τι μου κάνει το παιδί μου. Λες και η γιαγιά δεν μεγάλωσε το παιδί αυτό και δεν ξέρει, δηλαδή, γιατί το λέω αυτό. Το λέω αυτό γιατί η κάθε γιαγιά, για να γίνει γιαγιά, μεγάλωσε και είχε μία πορεία. Και η πορεία αυτή την έχει διδάξει ότι αυτό γίνεται έτσι, ο χρόνος. Άρα και εμείς, η Χριστολογία είναι καλή. Πολύ καλή. Να μιλάμε για τον Χριστό είναι πολύ ωραίο. Ανώτερο όμως είναι να κάνουμε χρήση και πράξη αυτά που θέλει ο Χριστός. Λοιπόν, και οι γιαγιάδες επειδή θέλουν να κάνουν πράξη, γιατί ζήσανε, μεγαλώσανε παιδιά και είδανε, θέλουνε, τους κόβουνε τα χέρια, τους κόβουνε τη χαρά και δεν τους αφήνουνε. Και τις έχουνε μόνο να τα φυλάνε 2 ώρες και τίποτα παραπάνω. Ενώ μπορούν να κάνουν έργο οι γιαγιάδες. Αυτό που λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός. Την παράδοση. Να περάσουν στα παιδιά τα ίδια και έντοιμα. Την ίδια την πίστη μας. Που έχει ξεκλειστεί, έχει πεταχτεί. Συγγνώμη, μου δείστε, να πω λοιπόν, πάνω σε αυτό που είπες τώρα, είπες, μας κάνει καλό οι δοκιμασίες. Ναι. Βεβαίως μας κάνουν καλό. Γιατί να σου πω, γιατί ο Άγιος Αντώνιος λέει ότι όταν κοπούνε όλες οι παγίδες, δεν θα πάει κανένας στον παράδεισο. Πρέπει να δοκιμαστούμε, οπωσδήποτε. Αλλά είναι πικρή όμως, ένα, είναι πικρή η δοκιμασία, όπως και να την κάνεις. Πονάμε, έτσι είναι όταν περνάμε. Αλλά για να είναι ωφέλιμη, είναι ωφέλιμη. Και ξέρει ο Κύριος τι κάνει, μας ψήνει όπως ψήνει το χρυσάκι. Έτσι. Για να μας πιάσει. Η μεγάλη μου εγγόνα που πήγε και κάνανε θρησκευτικά στο σχολείο, στο γυμνάσιο, της λέει, ποιον έχει σε καθοδήγησε. Λέει, δεν έχω. Εσύ είσαι καθοδηγημένη, λέει, και απαντάς. Λέει, γιαγιά μου, πες συγχαρητήρια, λέει. Σε όλα έβγαινε μπροστά και λέει, εσύ είσαι έχεις διδαχτή, της λέει. Ποια είσαι, μαμά σου, γιαγιά, ποια είσαι, λέει. Γιαγιά μου, λέει. Έχουμε να σε μία γιαγιά φωτεινή πάντοτε. Δόξα τω Θεώ, αν θέλει ο Θεός. Γιώργο, θα μας πεις το 125. Πάντα θα ξαναλέμε. Ώρα, έχουμε βασιλάκι. Όποτε είναι, παίζουμε. Αν οι φύλακες άγγελοι δεν μας προστάτευαν από τις επιθέσεις των δαιμόνων,
πόσο συχνά θα πέφταμε από τη μία αμαρτία στην άλλη. Οι φύλακες άγγελοι είναι οι οδηγοί μας στον αγαθό. Οι δορυφόροι προστατεύουν την ψυχή και το σώμα μας και μένουν πάντοτε μαζί μας, εφόσον δεν τους αναγκάζουμε να απομακρυνθούν με την σαρκολατρία, την υπερηφάνεια, την λογοπιστία και τα άλλα δελειρά αμαρτήματα. Μας περισκεπάζουν με τα φτερά της αείλου δόξης τους και αυτό το νιώθουμε έστω και αν δεν τους βλέπουμε. Τους καλούς μας λογισμούς, τις καλές μας λύσεις, τα καλά μας λόγια και έργα, αυτοί τα υποκινούν όλα. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ ότι για να κάνουμε ένα έργο μέσα στις δοκιμασίες και να ξεπεράσουμε οτιδήποτε εμπόδια, φυσικά είναι κατανοητό και δεν πρέπει κανείς να το περάσει το μήνυμα αυτό έτσι, διότι είναι πολύ κακό να πει ότι εγώ ξεπέρασα και έκανα αυτά. Βλέπουμε εδώ ότι οι πατέρες λένε φύλαξ άγγελος. Όταν έχουμε και θέλουμε να έχουμε την επαφή με τον ίδιο τον Θεό, ο Θεός με ρημνεί για το πλάσμα του και στέλνει φύλαξ άγγελο. Και από κάθε παγίδα, όπως είπες φίλε μου, ο φύλαξ άγγελος μας προστατεύει και μυστικά σε σκουντάει, σου λέει από εδώ θα πας. Εσύ ήταν να πας από εδώ, σου λέει από εδώ θα πας. Γιατί ξέρει ότι εκεί περιμένει κάτι κακό. Αλλά επειδή εσύ είσαι ενωμένος με τον Θεό και αυτός είναι άγγελος καλός για να προστατεύσει το πλάσμα του Θεού από εδώ. Άραγε, εμείς δεν γνωρίζουμε τις παγίδες που έχει στήσει ο πονηρό. Όχι. Ο άγγελος τις γνωρίζει. Λοιπόν, άραγε, μυστικά όλοι μας έχουμε κάποιον άγγελο και κοντά μας που μας προστατεύει. Αυτός ο άγγελος είναι στο δικό μας χέρι, στο δικό μας και στο δικό μας τρόπο ζωή να παραμείνει κοντά μας και να μας προστατεύει μέχρι που θα φτάσουμε για να κερδίσουμε τη Βασιλεία των Ουρανών. Αν η ζωή μας απέχει από τον Θεό και από την Εκκλησία, ο φύλαξ άγγελος φυσικά δεν έχει θέση εκεί. Θα φύγει. Και από ό,τι ξέρουμε και από ό,τι είπα πρωτήτερα, από μόνοι μας δεν είμαστε στη θέση να κάνουμε τίποτα αρετό. Διότι το λέει ο ίδιος ο Κύριος. Άνευ εμού, ου ποιήσετε αγαθό. Για πήγαινε εκεί, Γιώργο. Παρουσία ενός φύλακος αγγέλου, λυσίων κάθε αληθινού χριστιανού, είναι απαραίτητος. Γιατί τα σώματα των χριστιανών, κατά τη μαρτυρία της Αγίας Γραφής, είναι ναοί του Αγίου Πνεύματος. Και οι ίδιοι οι χριστιανοί είναι μέλη του σώματος του Χριστού, αναγεννημένοι χάρη στο λειτουργικό του έργο. Ιδιαίτερα γιατί μετέχουν στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, κοινωνώντας το σώμα και το αίμα του Χριστού. Η αξία του χριστιανού ως μέλος του Χριστού και ναού του Αγίου Πνεύματος απαιτεί οπωσδήποτε την παρουσία δίπλα του. Την παρουσία δίπλα του ενός φύλακος αγγέλου, σαν μεγαλύτερου αδελφού του φίλου που τον οδηγεί στη βασιλεία του κοινού του Κυρίου. Αν η χαρά έστε εν το ουρανό, επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι. Χαρά ενώπιον των αγγέλων του Θεού. Μπορούμε από αυτό να καταλάβουμε τι σπουδαίο μέρος παίρνουν οι άγγελοι του Θεού στη σωτηρία μας. Μάλιστα. Βλέπουμε εδώ ότι θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα στο παιδί μας που είναι μακριά, σε μία ξένη χώρα. Λοιπόν, δεν μεσολαβούν οι ταχυδρόμοι? Ναι. Για να πάει το γράμμα, την επιστολή, να πάει αυτό που είναι να πάει. Τώρα έχουμε και το τηλέφωνο, αλλά με το, λοιπόν, με το γράμμα. Αυτό το ρόλο παίζουν οι άγγελοι. Είναι κοντά μας, διότι παίρνουν μήνυμα από τον ίδιο τον Θεό και λέει, αυτός είναι δικός μας. Πας κοντά, θα τον προστατεύσεις. Μέχρι εκεί που πρέπει. Και όπως είπε ο πατέρας εκεί, όταν προσπαθούμε να είμαστε στην Εκκλησία να κάνουμε μυστηριακή ζωή που λέει και να κοινωνούμε. Έτσι. Όταν είναι καλός χριστιανός λέει το βιβλίο μας. Ναι, όχι καλός άνθρωπος. Άκουσε, ναι, καλός χριστιανός. Καλός χριστιανός. Λοιπόν, και να κοινωνούμε και να είμαστε μέσα από την Εκκλησία
Και θα πω και μία λέξη, να κάνουμε υπακοή μέσα στην Εκκλησία και κάτι άλλο που δεν το έχω πει πολλές φορές και πρέπει να το πω. Πολλοί άνθρωποι πάνε στην Εκκλησία και λένε «Α, πάω να πω την αμαρτία μου που έχω στον Πάτερ και να μου δώσει την ευχή για να πάω να χιονίσω». Καλό είναι αυτό. Δεν είναι κακό. Αλλά υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Υπάρχουν κάτι μικροπροβλήματα στην ψυχή του ανθρώπου που τον περιτριγυρίζουν και τον απασχολούν. Και λέω τώρα, ο παπάς, η εκκλησία είναι μόνο για την αμαρτία, δεν είναι για τα άλλα τα προβλήματα. Ναι. Προσωπικά εγώ, ό,τι πρόβλημα με απασχολεί, οτιδήποτε και να είναι, και όχι η αμαρτία, κάτι άλλο πρόβλημα, θα πάω στον πνευματικό μου και θα το συζητήσω. Να με κατευθύνει, να μου πει, κύριε Μιχάλη, αυτό σε παρακαλώ θα το χειριστείς έτσι, διότι όταν το πάρεις έτσι και μέσα από την Εκκλησία, ένα είδος φιλίας, μέσα από την Εκκλησία θα έχει στήριξη. Άρα μας συμφέρει πάλι. Έτσι. Δηλαδή δεν είναι μόνο η αμαρτία, δηλαδή πάμε στην Εκκλησία μόνο επειδή κάναμε αμαρτία και τίποτα και μετά όλα τα άλλα τα λύνουμε μόνοι μας. Τα οικογενειακά τα λέει όλα μου. Πολύ καλά κάνεις. Πολύ καλά κάνεις. Πολύ καλά κάνεις. Και τις κατευθύνσεις που σου δίνει να προσπαθείς όσο μπορείς να, ναι, να πηγαίνεις ακριβώς εκεί. Έτσι, διότι θα έχεις ωφέλεια. Γιατί μου λέει. Και η κάθε ψυχή. Ναι. Γιώργο, πήγαινε σε παρακαλώ στο... είπες το... Ναι. 100... Ναι. 25 ή 48. Ναι. 453. Όταν ο εχθρός σε πειράζει εσωτερικά με σκέψεις αμφιβολίας γύρω από τα λόγια του Σωτήρος, συλλογήσου. Κάθε λέξη του Θεού μου Ιησού Χριστού είναι ζωή για μένα. Τότε το δηλητήριο της αμφιβολίας θα βγει από την καρδιά σου και θα ειρηνεύσεις και θα ξανανιώσεις ευεξία στην ψυχή. Και όταν πάλι σε πειράζει η αμφιβολία γύρω από κάθε λόγο ή θεσμό της Εκκλησίας, λέγε ξανά ότι είπε ο Κύριος, απευθυνόμενος στην Εκκλησία. Όταν δε έλθει εκείνος, το πνεύμα της αληθείας οδηγήσει μας εις πάσαν την αλήθεια. Αυτό σημαίνει ότι όλα στην Εκκλησία είναι αληθινά και σωτήρια. Και άρα η Εκκλησία μας σώζει. Είναι στήλος και εδραίωμα της αληθείας. Στα λειτουργικά βιβλία, στα κείμενα των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας, παντού λέει ο Παράκλητος, το πνεύμα της αληθείας, της αγάπης και της σωτηρίας. Εγώ θέλω να πω για τον πατέρα εδώ μία λέξη μόνο. Θα πούμε και θα της δώσουμε μία έμφαση. Αδέρφια, υπάρχει Εκκλησία. Ο ναός, η εκκλησία, λήρος και λαός, δίχως πνεύμα Άγιο. Τι λέτε εσείς? Όχι, δεν υπάρχει εκκλησία από πνεύμα Άγιο. Το πνεύμα... Είναι και ψεύτικες εκκλησίες, αλλά εκείνες είναι λοιπόν, πνεύμα. Το πνεύμα το Άγιο στην εκκλησία μας τι κάνει? Εδραιώνει όλο αυτό το δόγμα και το στηρίζει, διότι είναι η αλήθεια. Θα στείλω, λέει, σας συμφέρει να φύγω. Θα στείλω το πνεύμα το Άγιο, τον Παράκλητο. Δηλαδή, θα είναι διδάσκαλός σας και παρηγορητής σας στα προβλήματά σας. Και θα σας σηκώνει. Η Εκκλησία που έχει το πνεύμα το Άγιο και τα μυστήρια και τους κληρικούς μας, τους αντιπροσώπους του Κυρίου, με το πνεύμα το Άγιο είναι παρηγοριά στην κάθε ψυχή. Πού μπορούμε αλλού να βρούμε παρηγοριά? Σε κάποιο κέντρο, σε κάποιο παμ, σε κάποιο ντύσιμο, σε κάποιο φαγοπότη, σε τι να αυτά έρχονται και παρέρχονται. Και ο άνθρωπος υποφέρει. Αυτό που έχει ανάγκη ο άνθρωπος δεν είναι το εξωτερικό, είναι το εσωτερικό του. Αυτό υποφέρει. Συμφωνείτε? Ότι πρέπει στην εκκλησία να έχουμε αρχή και τέλος στη ζωή μας μέσα από την Εκκλησία. Η Εκκλησία μας σήκωσε σαν μωρά παιδιά και η Εκκλησία θα μας καναπάρει πάλι. Ναι.
Λοιπόν. Διότι μέσα από την Εκκλησία, όπως λέει η Εκκλησία, ο Λόγος του Θεού, ο Παράκλητος, έχουμε προορισμό. Όποιος... Έχουμε ανάγκη από πνευματική τροφή. Όπως και το σώμα θέλει τροφή, θέλει και η ψυχή. Έτσι, Μαρμαπιτσό. Φτάσει, ναι. Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής. Ότι αν κανείς πει λόγο για μένα, ο Κύριος. Εγώ το συγχωρώ ήδη. Αλλά αν θα πει λόγο για το Πνεύμα το Άγιον, δεν συγχωρείται. Είναι σωστό αυτό. Ναι, δεν συγχωρώ. Το... Δεν μπορεί να πεις γιατί και τι θα μου κάνει ο Παπάς με το Πετραχή. Όμως, έχει τη δύναμη, το δεσμεύει και λύγεις. Να σε πάει στον Παράδεισο και να σε κατέβασε κάτω. Έχει τέτοια δύναμη. Χάρη, τι από το Θεό πήγε. Είναι από το Θεό. Όχι, από το Θεό. Το τέταρτο στίχο βλέπουμε και λέει. Και εισελεύσομαι προς το θυσιαστήριο του Θεού, προς το Θεό τον εφραίνοντα την νεότητά μου. Εξομολογήσομαι εσύ εν κιθάρα ο Θεός μου. Και θα εισέλθω εις το θυσιαστήριο του Θεού ή εις τον Θεό, ο οποίος εφραίνει την ύπαξή μου και με τα σκητήματα της πνευματικής χαρά που θα μου μεταδίδει. Θα με κάνει και πάλι νέο. Και λέω τώρα. Αυτό που είπα πρωτήτερα, βλέπουμε εδώ ότι το θυσιαστήριο δεν είναι τίποτα παραπάνω από την Αγία Τράπεζα. Όταν ετοιμαστούμε και πάμε και παίρνουμε σώμα και αίμα Κυρίου, πώς αισθανόμαστε την ώρα εκείνη. Αισθανόμαστε ανανεωμένοι, νέοι, ξαναπατάμε πάλι στα πόδια μας, έχουμε αυτές τις τοποθετήσεις που είχαμε και ό,τι μας απασχολούσανε, τα έχουμε παραμερίσει και ξαναπατάμε από την αρχή. Διότι ο Κύριος δεν είναι τίποτα παραπάνω που λέει «Εγώ είμαι η ζωή και η Ανάσταση». Θάνατος ου εισέλθει στην ψυχή του ανθρώπου, εφόσον ακολουθεί όποιος ακολουθήσει εμένα, διότι λέει και στο βιβλίο του, στις εικόνες που όλοι το έχετε δει, που λέει «Ο ακολουθών εμή ου περιπατήσει τη σκοτία». Δηλαδή δεν έχει φόβο να πέσει στο σκότος, στον πειρασμό, στον σατανά και στην απώλεια, τη σκοτία. Αλλά έξι το φως, τη ζωή. Εγώ είμαι το φως και η ζωή. Άρα και κοντά στον Κύριο, βλέπουμε εδώ μέσα από την Αγία Τράπεζα, γινόμαστε ξανά νέοι μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Άρα και η Εκκλησία μας λέει εδώ ότι αναγεννάει τον άνθρωπο και τον επαναφέρει σε ό,τι ηλικία και να είναι. Λένε πολλοί, και δεν το βρίσκω λογικό, λένε πολλοί κοινωνίες πολλές, τα παιδιά. Πολλές κοινωνίες. Όταν παρατηρήσεις, και εγώ τι να δει. Ορίστε. Μπροστά ο ιερέας, όταν είναι μπροστά, όταν είναι για τράπεζα και βλέπει ανατολικά, την Ανατολή, βλέπει τον σταυρωμένο να τον παρακολουθεί. Και από πάνω η πλάτη τέρα, η οποία άγρημα τον παρακολουθεί τον ιερέα, για να κάνει τέλεια την αποστολή του. Λοιπόν, μπροστά τους, μπροστά στη κοιλιά, έχει το ίδιο αντιμίσιο. Χωρίς το αντιμίσιο, δεν γίνεται λειτουργία. Γιατί είναι ο τάφος του Χριστού. Γίνεται τάφος του Χριστού. Έχει το Ιερό Ευαγγέλιο το οποίο δεν σηκώνει τα χωγή. Συνέχεια. Και στο δεξί χέρι έχει το σταυρό. Θα βγει να λογίσει τους εζόμους. Λοιπόν, είναι θρόνος του Θεού. Με λίγα λόγια, το Ιερό της Εκκλησίας είναι θρόνος του Θεού. Και είχε δει ο Μέγας Αντώνιος ότι εν τρεις χάρες τις μέρες, χώρα μου,
σήμερα είναι αυτή η μέρα. Είδε ότι μέσα στο ιερό της Εκκλησίας γαϊδούρια και μουδάρια να κλωτσέονται. Το λέει και ο αυτός που μιλάει. Πώς πήγε το παπάς αυτός. Μουλατσότης. Ναι. Σε μια φορά τύχε τον άκουσαμε. Μάλιστα. Ναι. Κατάλαβα τι γίνεται. Ο Θεός βοηθός. Δεν πάμε καλά. Δεν πάμε, όχι για να πάμε καλά, δεν πάμε. Έχουμε πει πολύ. Έρχεται η μέρα της Χρήστος. Ναι, έτσι δίνουν τα πράγματα. Και βλέπουμε εδώ που μέσα στην εκκλησία που ο άνθρωπος αναγεννιέται, έχω παρατηρήσει, έχουμε παρατηρήσει όλοι μας και το έχουμε κάνει, πώς θα το πω τη λέξη, το έχουμε κάνει αρχή οι περισσότεροι άνθρωποι. Λέμε ότι τα παιδιά, κοινωνία, δώσε. Θέλουν κοινωνία τα παιδιά. Ναι, γιατί εμείς δεν είμαστε παιδιά. Ποιος μπορεί να μου πει και να μου αναπτύξει ότι η δικιά σας η ψυχή και η δικιά μου και η κάθε ψυχή έκαστος σε όλο τον κόσμο έχει ηλικία. Όχι, δεν είναι γι' αυτό. Όχι. Λίγο, ξέρω εγώ τι θα πω. Ηλικία δεν έχει. Όχι, ηλικία δεν έχει. Δεν έχει. Αλλά να σου πω γιατί το είναι αυτό. Η ψυχή είναι άφθαρτη. Όχι, λίγο. Και μετά θα πάει στο λόγο. Λοιπόν, ηλικία δεν έχει. Αυτό που έχει η ψυχή είναι ποιο. Να εφραίνεται μέσα στο θυσιαστήριο. Δηλαδή, άραγε εφόσον δεν έχει ηλικία του παιδιού, της μάνας, της γιαγιάς, του παππού, τις ηλικίες κατά κόσμο και κατά σάρκα που βλέπουμε, στην ψυχή δεν υπάρχει. Άραγε, γιατί δεν σπρώνουμε και τον εαυτό μας και να πούμε και εμείς κοντά και να ζήσουμε πιο πολύ Χριστό. Ή μήπως βγαίνει αυτό που λέει ο κόσμος, όχι και πολύ. Μια φορά το Πάσχα, Χριστούγεννα, εκεί φτάνει τόσο. Είμαστε άνθρωποι. Δηλαδή, την εκκλησία και τη σωτηρία μας την κατατάσσουμε σε τρεις περιστάσεις, σε τρεις εποχές για να πάμε κοντά και στην εκκλησία. Και λένε πολλοί πατέρες ότι πάμε αυτές τις εποχές μόνο για να βγάλουμε χρυσό δοντάκι και τις άλλες μέρες τι κάνουμε. Στην εκκλησία πρέπει να είμαστε καθημερινώς. Αν δεν πάμε εκεί μέσα στην εκκλησία να κοινωνήσουμε, τουλάχιστον η εκκλησία πρέπει να είναι και σπίτι μας, η Αγία Γραφή. Αλλά εφόσον πάει το παιδί για να κοινωνήσει, ας πούμε ότι πάει 4 φορές τη βδομάδα, επειδή είναι μικρό παιδί, ο μεγάλος, τώρα που υπάρχει λοιμός από λόγου Θεού για να στηριχθεί, υποχρεωτικά 2 φορές το μήνα πρέπει να κοινωνάει. Για να κοινωνάει όμως πρέπει να κάνει κάποιον αγώνα. Έτσι. Να παραμερίσει πολλές ειρήνες. Πολλά πράγματα. Α, πρέπει να πάω εδώ που θα κάνω εκεί. Α, και με έχουν καλέσει εδώ και εκεί και θα φάμε και θα κάνουμε. Δηλαδή, αυτές τις επισκέψεις τις έχουμε αναγκαίες. Το αύριο που θα χτυπήσει η καμπάνα και λέμε τον κακομύρη, τι κακομύρα έφυγε. Μα αύριο θα είμαστε εμείς και δεν το ξέρουμε πότε θα είμαστε ή είμαστε έτοιμοι. Δεν το έχουμε πάρει μέσα σοβαρά. Δεν το έχουμε πάρει σοβαρά. Και αφήνουμε για το αύριο, για τους άλλους. Και επειδή τα μικρά παιδιά είναι μικρά και έχουν την ευκαιρία για να δυναμώσουν μέχρι να μεγαλώσουν. Εμείς δηλαδή τι, τελειώσαμε. Τι είμαστε εμείς. Θέλω εκεί να το προσέξουμε αδέρφια μας, διότι είναι φοβερό σημαντικό. Διότι αυτές οι δοκιμασίες που μας μαστίζουν και μας έχουν περιτριγυρίσει και το κάθε σπίτι έχει τη δοκιμασία του, και εγώ πιστεύω και εσείς, ανάλογα, άλλο μπορεί να έχει λίγο, άλλο πάντως όλα τα σπίτια έχουν κάτι. Λίγος πολύ. Όταν κάνουμε μυστηριακή ζωή, όποια δοκιμασία και να είναι, την περνάμε ανέπαφα και εφραίνοντα, δηλαδή με χαρά. Διότι προπορεύεται ο Κύριος μέσα μας. Όταν ψάχνουμε το πρωί
να διαβάσουμε την Αγία Γραφή, να στηριχτούμε, του δίνουμε την εμπιστοσύνη. Κύριε, ξεκινάω. Ξέρεις που θα πάω, Κύριε. Το καθημερινό. Που πάω εγώ στα Μάμαρα, άλλο στο Μανάβικο, άλλο εδώ, άλλο εκεί, άλλο εκεί. Ο καθένας στη δικιά του δουλειά. Λοιπόν, θέλουμε τη στήριξη από τα άνωθε. Πρέπει να προσευχηθούμε, να τον παρακαλέσουμε. Το βράδυ τελειώσαμε. Πήραμε πολλά αυτό, τι απολαβές και τι κέρδη είχαμε. Το μεγαλύτερο κέρδος είναι και να προσευχηθούμε και να του πούμε ευχαριστούμε, Κύριε, για τη σήμερα ημέρα που μέχρι τώρα και να τον ευχαριστήσουμε και για το βράδυ που θα κοιμηθούμε. Το κάνουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, και αν το κάνουμε, θέλω να πω κάτι για να το ξεδιαλύνω εκεί λίγο. Και αν το κάνουμε, το κάνουμε άραγε από συνήθεια ή από αγάπη προς το Θεό και επειδή πρέπει να είμαστε κοντά στο Θεό, διότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Οι επιλογές μας όλες, γιατί θα φέρω ένα μικρό παράδειγμα. Ήτανε δύο παιδάκια και παίζανε. Και λέει ένα παιδάκι στο άλλο, Νίκο, δεν ξανάρθουμε στη γειτονιά σου να παίξω. Έχουμε κάθε μέρα και παίζω συνέχεια. Έλα βρε Μιχάλη, λέει, γιατί ξέρω εγώ. Όχι, λέει, δεν ξανάρθουμε, λέει, λέει, γιατί εγώ έχουμε συνέχεια. Έλα και εσύ μια φορά στη δικιά μου γειτονιά, που είναι πιο κάτω, δεν μπορώ να έρθω. Γιατί, του λέει, δεν με αφήνει ο μπαμπάς μου. Και του λέει ο Μιχάλης του Νίκο, καλά Νίκο, λέει, φοβάσαι τον μπαμπά σου. Λέει, όχι, δεν φοβάμαι, απλά το δεν φοβάμαι, τον αγαπάω και δεν θέλω να τον στραχωρίσω. Αν και εμείς έχουμε αυτό το κίνητρο να μην στραχωρίσουμε το Θεό, να είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε πετύχει πολλά πράγματα, πάρα πολλά πράγματα. Στον εαυτό μας, γύρω από τον εαυτό μας, στο σπιτικό μας. Τώρα έχουμε. Έχουμε λίγο. Λοιπόν, για πες το 107. Πει αυτό και να τελειώσουμε γιατί είναι ναι. Η ώρα, πρέπει να φύγει. Να κλείσουμε εδώ. Να κλείσουμε. Τι απροσμέτρητα μεγάλη τιμή να ανοίγουμε τα χείλη μας ενώπιον του Θεού. Να μιλούμε μαζί Του, να μπορούμε να αναφέρουμε τις ανάγκες μας. Να Του αναφέρουμε τις ανάγκες μας. Να Τον ευχαριστούμε για τις ευεργεσίες Του, να εννοούμε τη μεγαλοσύνη Του, να είμαστε βέβαιοι ότι δέχεται τις ευχαριστίες μας και τους ένους μας. Και το υψηλότερο πνευματικό μας αίτημα, η σωτηρία της ψυχής μας. Δεν μένει από αυτόν αναπάντητο. Σε ποιο άλλο πόν της ποιητικής κρίσεως δόθηκε τόσο μεγάλο προνόμιο. Λοιπόν, και λέω, πολύ ωραία, και λέω, μπορείς Γιώργο να το ξεκινήσεις λίγο πάλι, αυτό, και να σου πω στο κάπου. Τι απροσμέτρητα μεγάλη τιμή να ανοίγουμε τα χείλη μας ενώπιον του Θεού. Να μιλούμε μαζί Του, να μπορούμε να Του αναφέρουμε τις ανάγκες μας. Όπα εκεί. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ ότι ερωτώ. Κάνω μία ερώτηση για να βγει το θέμα πιο ξεκάθαρο και να το πάρουμε όλοι μας. Και εγώ πάλι να το πάρω, διότι το έχω ανάγκη εγώ. Ποιος άνθρωπος είναι αυτός που θα πάμε και θα του μιλήσουμε, έστω και η μάνα μας ακόμα, και η μάνα μας, και ο πατέρας μας, δικό μας πρόσωπο, ή κάποιο άλλο, δεν ξέρω αν θέλετε να πούμε ονομάζετε εσείς κάποιο άτομο που θα μπορούμε να του προβάλλουμε τα αιτήματά μας, τα προβλήματά μας και τις ανησυχίες μας και τις ανάγκες μας και, τις ανάγκες μας, και να μας καθησυχάσει σε τέτοιο βαθμό που να είμαστε ήσυχοι. Ποιος είναι αυτός. Ερωτώ. Υπάρχει απάντηση. Πλην το Θεό. Υπάρχει. Δεν υπάρχει. Όχι. Λοιπόν, χάνουμε το σπουδαιότερο μέσο, άδερφοι μου. Το έχουμε τόσο απλόχερα, τόσο κοντά μας, τόσο αυτό και ψάχνουμε σε μικροπράγματα. Σε μικροπράγματα ψάχνουμε. Άραγε, στο τέλος λέει κάτι. Πήγαινε τώρα με τέλος
σε ποιο άλλο υλικό όντι Ιησούς. Έχει. Λοιπόν, άραγε, λέει, άραγε μέσα στην πλάση, στην ανθρωπότητα, ποιο όν, ποιο στοιχείο ανθρώπινο μπορεί να πάτε και να στηριχθείτε και να πείτε αυτά και να αναπαυθείτε, υπάρχει κάτι άλλο που θα μπορείτε πλην το Θεό. Το λέει μέσα, όχι. Και εμείς επιμένουμε τα προβλήματά μας να τα λύνουμε. Οι περισσότεροι άνθρωποι, εύχομαι μέσα εδώ να μην γίνεται αυτό. Στην Κατίνα, στη Βασιλική, στη γειτόνισσα και εδώ εκεί. Δεν λύνονται, αδέρφια μου, κοιτά. Δεν λύνονται εκεί τα προβλήματα. Δεν λύνονται εκεί. Όχι. Όχι. Εγώ χάρηκα με μία λέξη που άκουσα. Ότι το παιδί σου που πάει σχολείο, ο δάσκαλος παρατήρησε και είδε κάτι. Και λέει, παιδί μου, πού το ξέρεις. Άρα και είδε υποδομή πίσω από το παιδί. Κάποιος δούλεψε. Εύχομαι η δουλειά αυτή πέφτει σε όλους μας. Τους μπαμπάδες, τις μαμάδες, τους παππούδες, τις γιαγιάδες. Εμείς, ασχέτως αν ο κόσμος θέλει να αλλάξει τα πάντα, διότι ζει σε μια τρελή εποχή, εμείς δεν θα φύγουμε από το Θεό, διότι ο Θεός μας έφερε, ο Θεός θα μας ξαναπάρει. Είναι και η αμαρτία που θα κάνει, που κεντάει μέσα. Παντού. Αφού ο παπάς σήμερα είπε ο Τιμόθεος ότι δεν ήταν άρρωστος μήνες. Είχε χειρουργηθεί. Του είπαν οι γιατροί να μην έρθει. Ίσως δεν κυρία. Και λέει ότι με κένταγε να μην έρθω. Αλλά είπα, λέει, του πονιούρα αυτό δεν θα σου περάσει. Γιατί άκουγα, λέει, είπε ο γιατρός να μην πάω. Δε... Και όμως ήρθα. Λέει και είσαι όλα, λέει, του πονιρού. Λογισμός δηλαδή, είχε λογισμό. Ναι, ναι, ναι. Θα πούμε μετά μαζί στο τέλος, το υπερμάχος, το τέλος. Βάσω με τον πολυτιμότερο αγαθό την ψυχή μας. Ναι, για παππού. Θεός ευχαριστούς, Κύριε Ιωτάς. Πάτε λοιπόν σου, Ιωτάς, τον όνομά σου. Ευχαριστούς, Κύριε Ιωτάς, τον όνομά σου, 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 τον Έχουμε ακόμα ένα θέμα σε 15